και μας έδωσαν το πόρισμα, το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε πολύ καλά και να δούμε πώς προχωρούν. Τι σας είπα. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Περιμένουν απαντήσεις από εμάς. Το πόρισμα των ανακριτών της αστυνομίας, ναι, αυτό που είναι. Ναι, ναι. Είχατε ενημερώσει ότι θα υπάρχουν διώξεις, κοινωνικές διώξεις. Αυτό θα το μελετήσουμε το πόρισμα και μετά θα επανέλθουμε. Εσείς πάντως προτίθεστε να προχωρήσετε. Οπωσδήποτε, δεν πρόκειται να μείνει αυτή η υπόθεση έτσι. Το παιδί μου περιμένει δικαίωση. Ναι, ξεκαθαρίστε ότι δεν θα προχωρήσει η νομική υπηρεσία σε διώξεις και θα προχωρήσετε με ιδιωτικές ποινικές διώξεις. Θα το μελετήσουμε και μετά θα επανέλθουμε, γιατί θα θέλουν να τους διευκρινίσουμε κάποια πράγματα που πρέπει να τους πούμε. Ορίστηκε νέα συνάντηση? Όχι, όχι. Φεύγετε απογοητευμένοι από την συσκευσία? Εντάξει. Ισχύει ότι τον DNA ήταν από τους ανακριτές? Κοιτάξτε, αυτό είναι δεν επιτρέπεται. Πρώτα απ' όλα οι ιατροδικαστές δεν μπορούν να πηγαίνουν με γυμνά τα χέρια να κάνουν νεκροψίες. Έχουμε κάποιες... Άρα στο πόρισμα δεν υπάρχει κατάληξη σε πρόσωπα στα οποία... Μα δεν το ξέρω, γι' αυτό δεν σας έχουν ενημερώσει ακόμα. Είναι αυτούσιο το πόρισμα, υπάρχουν σβησμένα ονόματα? Όχι, είναι αυτούσιο. Κυρία Νικολάου, φοβάστε ότι η υπόθεση τελικά δεν θα οδηγηθεί? Όχι, δεν φοβούμε τίποτε, γιατί η αλήθεια είναι εκεί. Ο γιος μου είναι έξω από τον τάφο και η εκταφή του έχει ξεταφτεί και η αλήθεια και η εξαπάτηση τον τόσο χρόνο. Μιλάω από μόνος του, είναι έξω από τον τάφο. Και αναμένουν από εσάς απάντηση να το μελετήσετε και θα αποταθείτε εσείς ξανά να επικοινωνήσετε? Ναι, θα ξανάρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους, να τους ενημερώσουμε το τι βρήκαμε. Κυρία Νικολάου, επειδή δεν έχουμε αντιληφθεί, περιμένουν από εσάς να αποφασίσουν αν θα κάνουν ποινικές διώξεις ή το έχουν αποφασίσει, επειδή ολοκληρώθηκαν? Ήδη νομίζω, αν δεν απαντώμε, δεν είναι διαθέσιμο να κάνουν ποινικές διώξεις. Οπότε θα προχωρήσετε με ιδιωτικές ποινικές. Ναι, αφού μελετήσετε το πόρισμα. Ναι, ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα μια τελευταία ερώτηση. Έχετε αντιληφθεί ότι ανατράπηκε το πόρισμα του κύριου Μάτσα με τις νέες έρευνες? Όχι. Από πλευράς αστυνομίας εννοώ. Όχι. Επειδή στο προηγούμενο πόρισμα μιλούσαμε για διώξεις, για ποινικά αδικήματα. Ούτε του κύριου Μάτσα ανατράπηκε. Είναι και του κύριου Γουτσάφτη και της κυρίας Παραγιάννη. Αυτά ισχύουν γιατί μιλά από μόνος του ο γιος μου εκτός από τον Μάτσα. Απλά τότε εισηγηθήκαν ποινικές διώξεις. Άρα, αν δεν υπάρχουν τώρα ποινικές διώξεις, σημαίνει έχουμε έναν ανατροπή. Ναι, θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολάου. Λοιπόν, κάτι ακούσαμε... Στέλλα, δεν ξέρω αν με άκουτε. Να πάμε λίγο στην Κωνσταντίνα.